Τώρα, για πάμε να βρούμε τον Χρήστο Χατζημίση. Πριν πάμε στην ιστορία του 43χρονου, αυτού του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, πάμε σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Γιατί εδώ φαίνεται ότι μαθητής λυκείου κατηγορείται για βιασμό δύο κοριτσιών. Χρήστο. Ακριβώς, 17χρονος κατηγορείται για το βιασμό δύο συμμαθητριών του στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έγινε χθες η απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα του επιβλήθηκε το αναμορφωτικό μέτρο ανάθεσης της επιμέλειάς του σε επιμελητές ανηλίκων μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Μάλιστα. Τι έχει συμβεί τώρα? Οι δύο καταγγέλουσες, μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, είχαν απευθυνθεί στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων Θεσσαλονίκης και είχαν αναφέρει πως δέχτηκαν απειλές από τον 17χρονο όταν φοιτούσαν στο σχολείο μαζί του. Σύμφωνα με τις ίδιες και με την δικογραφία, η πράξη σε βάρος της πρώτης έγινε τον Σεπτέμβριο πέρυσι και η δεύτερη πράξη έγινε στη δεύτερη κοπέλα, δηλαδή ένα μήνα μετά. Θα πρέπει να σας πω ότι τα περιστατικά, σύμφωνα με τη δικογραφία, έγιναν σε υπαίθριο χώρο και όχι εντός του σχολείου και βεβαίως, όπως είπαν οι κοπέλες, γνώριζαν τον 17χρονο από το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν μαζί. Ο ίδιος τώρα φέρεται στην απολογία του να είπε να υποστήριξε ότι η μία η καταγγέλουσα ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί την είχε απορρίψει ερωτικά, ενώ η δεύτερη για προσωπικούς λόγους. Yes. Αυτά ισχυρίστηκε ο ίδιος. Αλλά όπως είπαμε, το μέτρο που το επιβλήθηκε είναι ανάθεση επιμέλειας μέχρι να γίνει δίκη.